Κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και σας συγχαίρω εσάς και όλο το team για αυτό που δίνετε, τέλος πάντων, στο αρχιτεκτονικό τοπίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκινήσω λίγο... δίπλα μου έχω τον Θεοφάνη Βομπότη, οπότε... Και θα παρέμβω κι εγώ κάποια στιγμή. Εντάξει. Εμείς είμαστε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο με έδρα στην Αθήνα. Στεγαζόμαστε σε ένα ιδιόκτητο κτίριο 6 ορόφων. Και έχουμε από την αρχή της πορείας του γραφείου έχουμε ολοκληρώσει περίπου έως σήμερα 350 μελέτες. Κάτι παραπάνω για την ακρίβεια. Κάποιες από τις μελέτες αυτές είναι μελέτες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί για την Ελλάδα και κάποιες άλλες προφανώς είναι έργα τα οποία έχουν γίνει στο εξωτερικό. Από αυτά τα έργα έχουμε επιλέξει 4 να σας παρουσιάσουμε. Προφανώς ο χρόνος είναι λίγος και θα προσπαθήσω να τον σεβαστώ. Οπότε, εάν υπάρχουν κάποιες απορίες, γιατί προφανώς σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορούμε να καλύψουμε και να παρουσιάσουμε το έργο από όλες τις απόψεις. Οπότε, προφανώς είμαστε ανοιχτοί να απαντήσουμε σε οτιδήποτε μπορεί να προκύψει, μόλις τελειώσουν και οι συνομιλητές και υπάρχει χρόνος διαθέσιμος. Ξεκινάμε με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, που πρόσφατα τελείωσε. Στο αεροδρόμιο αυτό, ο εργοδότης, ο οποίος είναι η Fraport, μας ανέθεσε να σχεδιάσουμε το νέο τέρμιναλ του αεροδρομίου, το οποίο είναι της τάξης των 35.000 τετραγωνικών μέτρων, και να κάνουμε και τον ανασχεδιασμό του υπάρχοντος τέρμιναλ, το οποίο είναι, δεν ξέρω αν βλέπετε τον κύριο Σωράου μου, εδώ έχουμε το παλιό τέρμιναλ δηλαδή, και δεξιά. Αυτό είναι το, ναι, δεξιά εδώ, βλέπετε τον κύριο Σωράου μου, δεν ξέρω αν φαίνεται, ναι, εδώ, και αριστερά έχουμε το νέο τέρμιναλ το οποίο έχουμε σχεδιάσει εμείς. Στο παλαιό τέρμιναλ μας έχει ανατεθεί να κάνουμε και τον ανασχεδιασμό. Εδώ πρόκειται για μια επιφάνεια περίπου 24.000 τετραγωνικών μέτρων. Και στα πλαίσια αυτά έχουμε κάνει και τον ανασχεδιασμό όλων των οδικών προσβάσεων προς τις αναχωρήσεις και τις αφήξεις του αεροδρομίου. Το νέο τέρμιναλ αναπτύσσεται σε γραμμική συνέχεια με το υπάρχον, καθ' αυτόν τον άξονα, και μεταξύ τους παρεμβάλλεται ο πύργος ελέγχου. Τα δύο αυτά τέρμιναλ ενώνονται με δύο εξωτερικές στεγασμένες πεζογέφυρες. Η μία είναι από την μεριά του landside και έχουμε άλλη μία από τη μεριά του airside αντίστοιχα. Και έχουμε η αρχιτεκτονική προσέγγιση του νέου τέρμιναλ διαφοροποιείται τελείως από το παλαιό και έτσι σηματοδοτεί τη διαφορά πολιτισμού και αποτυπώματος περίπου μισό αιώνα. Κάποια χαρακτηριστικά του νέου τέρμιναλ είναι η ρομβοειδής ανάπτυξη του γυαλοπετάσματος που έχουμε και στο airside αλλά και στο landside του κτηρίου. Η πρισματική όγκοι, οι οποίοι είναι αυτοί εδώ, οι οποίοι φιλοξενούν τα κλιμακοστάσια που βγαίνουν από τις πύλες, από τα gates. Επίσης έχουμε τους πρισματικούς διαδρόμους, οι οποίοι ενώνουν το νέο τέρμιναλ με το παλαιό τέρμιναλ. Και έχουμε και την καμπύλη στέγη, η οποία σκεπάζει τις ήταμοι εγκαταστάσεις και εξασφαλίζει επίσης την αισθητική της πέμπτης όψης του κτηρίου, που στην προκειμένη περίπτωση διακρίνεται από τους ταξιδιώτες οι οποίοι έρχονται και φεύγουν με τα αεροπλάνα. Εδώ είναι κάποιες άλλες απόψεις του κτηρίου που διακρίνεται η διάταξη του
η αλοστασίου στην όψη. Αυτή είναι η πρισματική όγκη που βλέπαμε, που μιλούσαμε πριν και φιλοξενούν τις σκάλες των gates. Όλη η όγκη είναι διαφορετική ώστε να μην υπάρχει επανάληψη των στοιχείων πάνω στην όψη. Κάποιες εσωτερικές εικόνες. Ελπίζουμε να τα δούμε γεμάτα σύντομα αυτά τα αεροδρόμια. Εδώ βλέπουμε πώς προσκολούνται οι πρισματικοί όγκοι των εξόδων πάνω στην όψη, από την εσωτερική μεριά. Τα check-in counters. Αυτό που έχει σημασία, ήθελα να παρέμβω λίγο στο σχεδιασμό, στο συγκεκριμένο έργο που είναι ένα αεροδρόμιο. Άλλωστε, το μέλημα της αρχιτεκτονικής δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σχέση, θα μπορούσα να υποθεί με τρεις λέξεις, είναι η σχέση του ανθρώπου με τον χώρο. Είναι αυτό το οποίο καλείται η αρχιτεκτονική να καλύψει. Προφανώς σε κάθε έργο υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί αυτό εξαρτάται και από τη λειτουργία του έργου. Τα αεροδρόμια έχουν αλλάξει ριζικά από αυτό που ήταν κάποτε και είναι πολύ σημαντικό να δει κανείς τη λειτουργία ενός αεροδρομίου έξω από το γεγονός ότι θα πρέπει να σεβαστεί διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας κτλ. Τα οποία είναι πάρα πολύ αυστηρά πρότυπα. Και από αυτή την πλευρά έχουν ενδιαφέρον, διότι επί της ουσίας όλα τα μεγάλα έργα, τα σύνθετα έργα, πρέπει να ακολουθούν κάποιους κανονισμούς αυστηρούς. Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα λίγο ακόμη αυτό δεν είναι τόσο απαιτητό, σε κάθε περίπτωση αυτό που κάναμε στο αεροδρόμιο είναι να δημιουργήσουμε ένα αεροδρόμιο όπου ο επιβάτης μπαίνει σε μια ατμόσφαιρα τελείως διαφορετική από την που έπαιρνε κάποτε. Το ταξίδι του αεροπορικό είναι πολύ απλό. Δεν είναι μια διαδρομή, είναι ένα ταξίδι το οποίο συνδέει ένα σημείο με ένα άλλο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επί της ουσίας, ο επιβάτης δεν έχει καμία απολύτως εικόνα, παρά μπορεί να δει όταν ο καιρός είναι καθαρός λίγο κάτω. Άρα λοιπόν δεν αντιλαμβάνεται καθόλου τον χώρο. Αυτό λοιπόν που κάναμε και που έχουμε ξανακάνει πάλι σε αεροδρόμια, είναι να δημιουργήσουμε μια ατμόσφαιρα μέσα τους, ώστε η είσοδο στο αεροδρόμιο να αποτελεί αυτή καθεαυτή μια ταξιδιωτική εμπειρία. Αυτό για να γίνει χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρξει μια επιτάχυνση των ελέγχων, και αυτό σημαίνει πολλά σημεία ελέγχου, γιατί μην ξεχνάμε ότι οποιοδήποτε έλεγχος δημιουργεί ένα στρες, μια κόπωση ψυχολογική σε οποιονδήποτε, ανεξάρτητα είναι νόμιμος ή όχι. Αυτό λοιπόν ήταν μια μέρημνα να απαλλάξουμε τον επιβάτη από αυτό το στρες το οποίο δημιουργείται κατά τον έλεγχο και από το στρες του ταξιδιού αυτού καθεαυτού. Δημιουργήθηκαν κάποιες πορείες μέσα και οι χώροι έχουν αυτό τις διαστάσεις του ύψους και του πλάτους, έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται συμπιεσμένος από το ύψος το χαμηλό ενός αεροδρομίου. Συγχρόνως να μπορεί η πορεία αυτή να έχει μια συνέχεια μετά τον έλεγχο, ο οποίος θα πρέπει να γίνει ταχύτατα και γι' αυτό αυξάνουμε τις πύλες ελέγχου, μετά να μπει στο εμπορικό κομμάτι και μετά να μπει στο F&B γενικότερα, το οποίο στη σύγχρονη εποχή πλέον τα αεροδρόμια δεν το F&B γενικό, εστιατόρια και αεροαψυχτήρια κτλ. Υπησέρχονται και στον χώρο αναμονής, άρα λοιπόν υπάρχει μια όσμωση. Ολοκληρώνοντας, πρέπει να πω ότι η ατμόσφαιρα που δημιουργεί το αεροδρόμιο είναι μια ατμόσφαιρα πολύ πιο φιλική από αυτή που ήταν κάποτε, που ο επιβάτης είχε μόνο το μέλημα πώς θα προλάβει την πτήση. Και επίσης, βάζοντας και κάποια λειτουργικά στοιχεία σε στρατηγικά σημεία μέσα στους χώρους, δημιουργείται μια win-win κατάσταση, όπου ναι, οι επιβάτες ωφελούνται από όλα αυτά που λέγαμε, αλλά και το αεροδρόμιο έχει τα δικά του εμπορικά ωφέλη ενδεχομένως. Προφανώς. Αυτό που θα συμπληρώσω επίσης το εξής, ότι όπως η αισθητική που προκύπτει από το συγκεκριμένο έργο, όπως και όλα τα έργα τα οποία εμάς μας συνδυάζουμε και μας εκπροσωπούν, προκύπτει καθαρά από λειτουργικά στοιχεία ή από όγκους οι οποίοι έχουν λόγο ύπαρξης. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο το οποίο να είναι διακοσμητικό, παρά μόνο λειτουργικό.
θεωρούν ότι αυτή η δωρική άποψη έχει δυνατότητες μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, έχει μια διαχρονική διάρκεια. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι σε αυτό το έργο, επειδή υπάρχει πάντα η πιθανότητα να αυξηθεί το επιβατικό κοινό και σε αυτές τις περιπτώσεις τα αεροδρόμια πρέπει να μεγαλώνουν, κατά το σχεδιασμό αυτό το λάβαμε υπόψη και το νέο αυτό τέρμινο θα μπορούσε όταν φτάσει αυτή η στιγμή να επεκταθεί, προσκολώντας το επόμενο κομμάτι σε αυτή την όψη. Οπότε οι επεμβάσεις που γίνονται στο νέο αυτό τέρμινο ελαχιστοποιούνται κατά το μέγιστο. Θες να πεις κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Περνάμε σε ένα άλλο project τελείως διαφορετικής κλίμακας. Αυτό είναι ένα σπίτι το οποίο αναλάβαμε στην Τίνο. Πρόκειται για μία παλαιά κατοικία η οποία χτίστηκε το 1910 περίπου στον οικισμό του Φαλατάδου. Διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα, το κατώι και το ανώι. Το κατώι είναι περίπου της τάξης των 65 τετραγωνικών μέτρων και το ανώγιος χώρος είναι περίπου 75 τετραγωνικά μέτρα. Και οι δύο χώροι έχουν πρόσβαση στο κεντρικό καλντερίμι του χωριού. Η κατοικία αυτή μελετήθηκε προφανώς με σεβασμό στην παραδοσιακή τοπική αρχιτεκτονική. Διατηρήσαμε τα βασικά του στοιχεία ανέπαφα και μετατρέψαμε κάποιες παλιές λειτουργίες του σπιτιού σε λειτουργικά στοιχεία σύγχρονης χρήσης, όπως για παράδειγμα το πατητήρι που ήταν στο κατώι, το οποίο το μετατρέψαμε σε ένα υπερυψωμένο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο κάτω, το οποίο βρίσκεται εδώ. Αυτό είναι η κάτωψη του κατωγίου. Και από πάνω έχουμε το ανώι. Στον ανώγιο χώρο, αυτό που κάναμε, επειδή είχαμε αρκετά μεγάλο ελεύθερο ύψος, περίπου 4,80, τοποθετήσαμε μία μεταλλική δοχκό, η οποία στηρίζει ένα πατάρι και ένα διπλό κρεβάτι επάνω. Αυτή είναι μια άλλη άποψη του κυρίου χώρου του σπιτιού. Έχουμε την κουζίνα, η οποία είναι σε άμεση επαφή με την αυλή από πίσω, όπου έχει γίνει μια μέρινα στον κήπο να μπουν τα ζαρζαβατικά και τα λοιπά, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην κουζίνα. Και εκεί επίσης μπήκε και ένα daybed, το οποίο είναι πλήρως προστατευμένο από τους βόρειους ανέμους. Αυτό είναι το χώρος του κατωγίου, ο οποίος όταν ξεκίνησε η μελέτη ήταν σε αρκετά κακή κατάσταση, σίγουρα όχι βιώσιμη. Τα κατώγια στα σπίτια αυτά συνήθως τα χρησιμοποιούσαν είτε για αποθηκευτικούς χώρους, πολλές φορές για στάβλους ή είχαν τα πατητήρια τους για να βγάζουν το κρασί και το ρακί, που τους αρέσει πάρα πολύ. Έτσι, και εμάς, Εδώ πέρα, να πω το εξής, ότι επιλέξαμε να δείξουμε και αυτό το έργο, παρά το γεγονός είναι εξαιρετικά μικρό έργο, αλλά θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπα και προηγούμενα, ότι η αρχιτεκτονική είναι κατεξοχήν αυτή η ενασχόληση, θα την πω, να μην την πω επιστήμη, αλλά είναι επιστήμη ούτως ή άλλως, που ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου με τον χώρο. Ο χώρος είναι πάντα χώρος, είτε μεγάλο είναι το έργο είτε μικρό. Και επίτηδες επιλέξαμε αυτό το έργο, μεταξύ των άλλων, για να δείξουμε ότι έχουν την ίδια ακριβώς σημασία, έχουν την ίδια σημαντικότητα. Και επιπλέον να τονίσουμε ότι επειδή ποιοτικά δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα εάν δεν υπάρχει μια γενικότερη παιδεία. Η ειδικότερη γνώση είναι μια ειδική γνώση, αλλά η παιδεία είναι αυτή η οποία αναπτύσσεται με τις εμπειρίες, αλλά και αυτή η οποία έχει παραδοθεί από τους προηγούμενους, την λεγόμενη παράδοση. Άρα λοιπόν, το να γνωρίζεις την ιστορία, το πώς έχει δημιουργηθεί και γιατί έχει δημιουργηθεί κάτι, γιατί το πιο σημαντικό είναι όχι τόσο το πώς έχει δημιουργηθεί κάτι, όχι τόσο το πώς κάνεις κάτι, το πιο σημαντικό είναι το γιατί το κάνεις. Άρα λοιπόν, με αυτή την έννοια,
Επιλέξαμε αυτό το έργο για να δείξουμε σε όλους όσους μας παρακολουθούν ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να καταγράψει και να διαγνώσει τις αξίες οι οποίες οδήγησαν στο σχεδιασμό αυτών των σπιτιών για να εισπράξει καλύτερα την ιστορία του. Και επίσης για να γίνει αυτό, οι άνθρωποι που δουλέψαμε για αυτό το σπίτι ήταν όλοι τοπικοί άνθρωποι και για να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, αλλά και είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το πώς είναι κατασκευασμένα αυτά τα σπίτια, τι χρειάζονται, πού χρειάζεται προσοχή, αλλά έχουν και γνώσεις οι οποίες είναι ωραίο να τις εφαρμόζουμε, να τις επαναφέρουμε μάλλον στον σχεδιασμό μας, όπως για παράδειγμα στο σπίτι αυτό, επειδή το κατώ ήταν η μία μεριά του κατωγείου είναι σε άμεση επαφή με το χώμα, είχε παρουσιαστεί δηλαδή στους τοίχους υγρασία, οπότε για να πιάσουμε την υγρασία φτιάξαμε αυτό που λένε εκεί το κοντούτο, η οποία στην ουσία θωρακίζει την υγρασία και την εξατμίζει. Τέλος πάντων, είναι ένα πολύ ωραίο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούσαν εδώ και δεκαετίες, τέλος πάντων, στα σπίτια αυτά. Προσπαθώ να συντομεύσω. Περνάω στο επόμενο project, το οποίο είναι ένα wellness resort που σχεδιάσαμε στην Λακωνία. Εδώ μελετήσαμε όλο τον περιβάλλοντα χώρο για να δούμε ποια θα ήταν η optimum τοποθεσία για να βάλουμε τις σουίτες οι οποίες είχαν απαιτηθεί από το κτηριολογικό πρόγραμμα. Το project αυτό περιλαμβάνει 100 σουίτες συνολικά, από 60 μέχρι 140 τετραγωνικά μέτρα. Οι 50 από αυτές είναι υπόσκαφες και βρίσκονται στα πιο ψηλά διαζώματα, όλες με προσωπική, το κάθε δωμάτιο δηλαδή έχει τη δική του πισίνα. Κάτι που μεριμνήσαμε και προσέξαμε πάρα πολύ σε αυτό το project είναι όλα τα δωμάτια να έχουν εξασφαλισμένη την ιδιωτικότητά τους και να μην μπορεί κάποιος τέλος πάντων να ενοχλείται από τους γείτονες. Στο πιο κάτω διάζωμα μπήκαν οι υπόλοιπες 50 περίπου βίλες, οι οποίες είναι αιωρούμενες. Έχουμε επιλέξει υλικά τα οποία παντρεύονται με τη φύση τέλος πάντων που περιβάλλει το οικόπεδο αυτό. Είναι διακριτά, αλλά δεν ενοχλούν. Το project αυτό περιλαμβάνει προφανώς έναν χώρο, ένα κτίριο το οποίο ήταν η reception. Έχουμε ένα χώρο ο οποίος ήταν για... Είναι ένα χώρος εκδηλώσεων και συνεδρίων περίπου των 500 ατόμων. Έχουμε εστιατόριο μπαρ με εξωτερικές πισίνες. Από κάτω είναι όλοι οι χώροι, οι wellness και θεραπείες. Έχουμε ένα fine dining, ένα θέατρο περίπου, εξωτερικό αμφιθέατρο εδώ των 3.000 περίπου ατόμων. Και όλο το project είχε μελετηθεί έτσι ώστε να υπάρχουν προσβάσεις από τις σουίτες προς τους υπόλοιπους χώρους από υπόσκαφους διαδρόμους με ανοίγματα ώστε να φωτίζονται και να μην είναι τελείως κάτω από το έδαφος. Αυτό προσφέρει τις κατάλληλες προσβάσεις ακόμα και τους χειμερινούς μήνες ώστε να μπορούν οι επισκέπτες τέλος πάντων να κυκλοφορούν μέσα σε όλο το resort χωρίς να χρειάζεται να επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες τις οποίες μπορούν να προστατεύονται από τις βροχές, τους ανέμους και όλα αυτά κατά τους χειμερινούς μήνες. Να προσθέσω
Θέλω το εξής, ότι σε αυτό το έργο, όπως παρατηρείτε στο κάτω διάζωμα, είναι αυτοί οι όγκοι, οι ορθογονικοί, οι οποίοι που λέμε είναι οι ιερούμενες, δηλαδή κάποιος που μένει μέσα, μπροστά του δεν διακρίνει έδαφος, αλλά νομίζω ότι είναι ορούμενος. Αυτοί οι όγκοι, οι οποίοι είναι και διακριτοί, διότι δεν είναι υπόσκαφοι, σε συνδυασμό και με τους όγκους του κεντρικού, αυτούς που έλεγε προηγουμένως ο Λουκάς με τη reception που είναι πάνω και το εστιατόριο κτλ., είναι εξαιρετικά διακριτοί και δεν έχουν καμία διάθεση να αφομοιωθούν στο περιβάλλον. Υπάρχει δηλαδή ένα contrast στην πρόταση. Κρύβουμε κατά κάποιο τρόπο μέσα στο έδαφος, μπαίνουμε μέσα στο έδαφος σε ένα μεγάλο ποσοστό κατασκευής, αλλά το άλλο αποφεύγουμε να το εντάξουμε σύμφωνα ως μορφή με το περιβάλλον, διότι η αρχιτεκτονική δεν θα πρέπει πάντα να είναι, να είναι ένα με το περιβάλλον. Μπορεί να αναδεικνύεται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι γίνεται προσπάθεια από τη μεριά του αρχιτέκτονα, γιατί και αυτό συμβαίνει πολλές φορές και δεν είναι λάθος, αλλά εξαρτάται το πώς γίνεται, να προβάλλει ένα νέο σχεδιασμό. Δηλαδή, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σκεφτούμε ότι μια πόλη είναι όλη υπόσκαφη. Οι συνθήκες οι μεσογειακές δεν το αντέχουν, δεν είναι σωστές. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να συνεισφέρουν και στον πολιτισμό. Γιατί το πνεύμα πλέον αρχίζει και συρρυκνώνεται. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να γυρίσουμε πίσω στις σπηλιές. Άρα λοιπόν η άποψη το να έχουμε και όγκους οι οποίοι είναι έξω από το χώρο σε οποιοδήποτε περιβάλλον είναι αυτό. Και να μην εντός εισαγωγικών, να μην είμαστε το ίδιο με τη φύση, το θεωρώ ότι είναι σωστό. Περνάμε στο επόμενο project. Είναι ένα project που πρόσφατα ολοκληρώσαμε στο Βουκουρέστι. Πρόκειται για τρεις πύργους διαμερισμάτων, residential, και έναν πύργο γραφείων. Και τα τέσσερα αυτά κτίρια μας ανατέθηκαν από τον ίδιο developer. Θελήσαμε να έχουν από άποψη design όλα αυτά τα κτίρια μία συνομιλία μεταξύ τους. Και αυτό το κάναμε χρησιμοποιώντας τα ίδια υλικά και στο κτίριο γραφείων, αλλά και στα residential buildings. Οι μελέτες αυτές πραγματοποιήθηκαν με δεδομένο στατικό φορέα, οπότε αυτή ήταν μία πρόκληση. Γιατί δεν μπορούσαμε να... Έπρεπε να σταθούμε πάνω σε πολύ συγκεκριμένες γεωμετρίες και διαστάσεις. Λουκά μου, πρέπει να συντομεύετε λίγο. Ναι, τελειώνω αμέσως. Οι πύργοι αυτοί έχουν το χαρακτηριστικό κάνοπι που έχουν από πάνω, το οποίο σκεπάζει τις ήταμοι εγκαταστάσεις και τις προστατεύει. Παράλληλα δίνουν έναν χαρακτήρα στα κτίρια αυτά. Δυστυχώς οι φωτογραφίες, δεν έχουμε ακόμα τις τελικές φωτογραφίες, καθώς περιμένουμε να τελειώσει και το landscape των κτιρίων. Αλλά στο κτίριο γραφείων εδώ, δυστυχώς είναι σβησμένα τα φώτα, αλλά επαναλαμβάνεται αυτό το χρυσό, η χρυσή επιφάνεια εσωτερικά του κτιρίου. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό του κάνοπι είναι ότι σχεδιάστηκε βασισμένο πάνω στο σχήμα του φτερού αεροπλάνου, ώστε να ωφεληθεί όλο το κάνοπι από αεροδυναμική άποψη, καθώς βρίσκεται σε αρκετά ψηλό σημείο, με ισχυρούς ανέμους. Πρέπει να πούμε εδώ ότι γενικότερα ο σχεδιασμός υψηλών κτιρίων είναι τελείως διαφορετικός από τα χαμηλά κτίρια. Δηλαδή, οι πιέσεις, οι ανεμοπιέσεις και οι στροβιλισμοί που δημιουργούνται είναι τόσο ιδιαίτεροι, όπου οι μελέτες πρέπει να γίνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο.
και οι υπολογισμοί, το πώς η στήριξή τους, αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Πέτρος, ο Παπαϊωάννου, που είναι πολύ σημαντικό και σε αυτό το οποίο έχουν συμβάλει εξαιρετικά αυτοί, το περιοδικό, το κτίριο δηλαδή, προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι ένα, πρέπει να ομολογήσω ότι είναι ένας άλλος κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί το πόσο τα details διαφοροποιούνται. Διότι οι αρμοποιήσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν τριξίματα στο υαλοπέτασμα και να βγάλουν θορύβους και να βγάλουν υγρασίες και να μην συμπεριφέρονται καλά οι διατομές από άποψη συμπυκνωμάτων. Αυτά είναι πολύ σημαντικά και δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν εάν δεν γίνει μια εκτεταμένη και πολύ σημαντική μελέτη. Είναι μια άλλη τελείως διαδικασία σχεδιασμού. Αυτά προς το παρόν.